στα πλαίσια των επιχειρησιακών προγραμμάτων σχεδίων Σόστρατος και Περσέας, το ένα αφορά το σεισμό, το άλλο αφορά την πυρκαγιά, έχει να κάνει με τον έλεγχο της επιχειρησιακής ετοιμότητας του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων στην αντιμετώπιση συμβάντων πυρκαγιάς αιτία μεγάλης σεισμικής δόνησης. Το σενάριο προβλέπει ένα πολύ μεγάλο σεισμό 7,1 ρίχτερ νοτιοδυτικά της πόλεως των Χανίων. Διαπιστώνονται από τα στελέχη της τεχνικής υπηρεσίας του νοσοκομείου σοβαρότατες ζημιές στους κόμβους Α1, Α2 και στα εξωτερικά κλιμακοστάσια, με πτώσεις ψευδοροφών και αντίστοιχα προβλήματα σε ασθενείς. Το σενάριο, το σχέδιο προβλέπει μερική άσκηση μερικής εκένωσης του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων με πολλαπλά επεισόδια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον πρόεδρο του ΚΕΠΗ, του Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας ΕΚΑΒ, τον κύριο και φίλο Νίκο Παπαευσταθίου, τον κύριο Βέρα, ο οποίος είναι ο επιτελικός της λειτουργίας της άσκησης. Όλα γίνονται με την υποπτία του ΚΕΠΗ ΕΚΑΒ. Θα ήθελα ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τον ταξίαρχο κύριο Πλουμή, τον καινούριο διοικητή της 5ης αερομεταφερόμενης ταξιαρχίας, για τη συμβολή τους και τη βοήθειά τους με τις σκηνές υποστήριξης και νοσηλείας στην Διασπορά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ελληνική αστυνομία και την τροχέα για την εύρυθμη λειτουργία των οχημάτων, γιατί όλα αυτά γίνονται σε κανονική λειτουργία του νοσοκομείου. Δεν διακόπτεται η λειτουργία του νοσοκομείου. Δουλεύουν τα πάρκινγκ, γίνεται συνεχή κίνηση οχημάτων, οι ασθενείς πηγαίνουν στα εξωτερικά ιατρία, πηγαίνουν στα επίγοντα και παράλληλα πρέπει να εκτελέσουμε μία άσκηση σαν ένα πραγματικό γεγονός. Επίσης, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα την πυροσβεστική υπηρεσία που όλο αυτό το διάστημα, μελετώντας σπιθαμή προς σπιθαμή το νοσοκομείο, βρήκαμε και εντοπίσαμε τους βέλτιστους τρόπους αντιμετώπισης πιθανής πυρκαγιάς αιτία σεισμού ή και όχι. Επίσης, να ευχαριστήσουμε και τους εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού για την βοήθειά τους για τον επικουρικό τους ρόλο.